Καλημέρα, στρατηγέ. Ο ΙΚΑΣ κανονικός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρούπα. Μαυρό που καμισάς, έτοιμος. Πες, Λάζαρε. Λίγο τον ήχο σας να κοιτάξω, αν και μου φαίνεται καλός. Κυρία Μαρούπα, ακουγόμαστε καλά, δηλαδή τώρα, κυρία Αναστασιάδη. Ναι, ναι, σας ακούω καλά και τους δύο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, ναι. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Από σήμερα εγκαινιάζουμε διαφορετικές εκπομπές στο διαδίκτυο, στις οποίες δεν θα μιλάω μόνο μου να λέω τη γνώμη μου, αλλά θα έχω και έναν προσκεκλημένο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, καλωσορίζω τον πραγματικά πατριώτη που τίμησε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, έναν κανονικό στρατηγό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κολοκούρη, ο οποίος, θέλω να σας θυμίσω, στο Φαρμακονήσι το 1997, δεν περίμενε την εντολή για να κάνει το καθήκον του όπως κάποιοι άλλοι στα Ήμια, στην Κύπρο και δεν ξέρω πού αλλού. Αλλά το έκανε μόνος του όταν τουρκικό υποβρύχιο εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα του Φαρμακονησίου, εξαπέλυσε βολές χωρίς να πάρει εντολή, επαναλαμβάνω, προς υπεράσπιση της ελληνικής κυριαρχίας στα ελληνικά εδάφη. Ελληνικό έδαφος είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη που σήμερα έχουμε των 6 ναυτικών μιλίων. Και μετά, όχι απλώς επιτιμήθηκε και σφοδρά ασκήθηκε κριτική από ανωτέρους του για το θέμα αυτό, αλλά συνέβη και το απολύτως τραγικό, τον βάλανε να πληρώσει τις σφαίρες με τις οποίες πολυβόλησε το τουρκικό υποβρύχιο. Και το λέω αυτό για να αντιδιαστήλω προς την πραγματικότητα ότι εκείνη τη μέρα το τουρκικό υποβρύχιο που έκανε μια ανίχνευση της ανοχής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να δει πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί να διηθήσει την ελληνική κυριαρχία και αφού κάνει τις παραβιάσεις στην αιγιαλίτιδα ζώνη μας, μετά να κάνει και τις γνωστές μας υπερπτήσεις ή να δέσει και σε λιμάνι. Θυμάστε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει τουρκικά πολεμικά πλοία να μπαίνουν στα λιμάνια των ελληνικών νησιών, στη Λίμνο, δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο νησί, σε 2-3 νησιά έχει συμβεί αυτό, και κανείς να μην αντιδρά. Στη Μύκονο που είχαν πάει συγκεκαλυμμένα, στις παραλίες που έκαναν μπάνιο οι λουόμενοι. Τότε λοιπόν ο στρατηγός Κολοκούρης έκανε το αυτονόητο, που όμως σήμερα έχει γίνει ζητούμενο και γι' αυτό θα χρειαστούμε τη συμβολή του σε αυτή την εκπομπή μας. Και το αποτέλεσμα είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το τουρκικό υποβρύχιο έφυγε άρον-άρον και το ακόμα πιο εκπληκτικό, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικά η κυβέρνηση τότε της Τουρκίας δεν ανέφερε τίποτα απολύτως για το συμβάν, αλλά απλώς έβαλε την ουρά στα σκέλια και έφυγε. Καλημέρα σας λοιπόν, στρατηγέ μου, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα μαζί για να πούμε για την πατρίδα μας. Καλημέρα σας, κυρία Μαρούπα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το ιδιαίτερα θωλακευτικό σχόλιο που κάνατε σε ό,τι αφορά, σε ό,τι με αφορά, και επίσης να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δράση σας, για το δυναμισμό σας, για το πάθος με το οποίο όλα αυτά τα χρόνια προασπίζεστε ποικιλοτρόπως τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αποτελείται φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Προς μίμηση. Η φλόγα που καίει μέσα στη δικιά μου την καρδιά και στη δικιά σας την καρδιά για την πατρίδα μας καίει στην καρδιά πάρα πολλών Ελλήνων πατριωτών, οι οποίοι απλώς δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να το αποδείξουν. Δεν είμαστε όλοι σκουλίκια, ιδιωτελείς και άνθρωποι που με τη ματαιοδοξία μας θέλουμε να αναρριχηθούμε απλώς σε δημόσια αξιώματα ή να γεμίσουμε τις τσέπες μας. Έχουμε και έναν, και κυρίως, και τον προβάλλουμε αυτόν έναντι των υπολείπων στόχων της ζωής μας. Ο κύριος σκοπός μας είναι η πατρίδα μας να μείνει εδαφικά ακέραιη, να ενωθούμε γεωγραφικά με την Κύπρο μέσω της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις δεν έχουν φτιάξει και η ευημερία βέβαια στο πλαίσιο της συλλογικής ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους κράτους.
Ξεκινάμε λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας απευθύνω, ας είναι λίγο ευρύτερη, έτσι, γεωπολιτική. Πείτε μας τη γνώμη σας, ακούγονται πάρα πολλά για το θέμα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία και επίσης ακούγονται πάρα πολλά για το γεγονός ότι μπορεί να απαντήσουμε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, έναν πυρηνικό πόλεμο και για το ποιος φταίει βέβαια. Ποιος φταίει εδώ, φταίει η Ουκρανία, φταίει η Ρωσία, τι ακριβώς γίνεται. Ότι όλες οι οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι σύμμαχοί μας, οι δυτικοί, φαίνεται ότι οι συνέπειες, οι άσχημες συνέπειες, επιπτώσεις τους, αφορούν μόνο εμάς, μόνο το ΝΑΤΟ, τους δυτικούς, διότι οι Ρώσοι, τόσο το χρηματιστήριό τους, έχει ανέβει πάρα πολύ. Το ρούβλι έχει τη μεγαλύτερη οικονομική αξία από ό,τι απόδοση διαχρονικά. Λέγαμε ότι θα απομονώσουμε, βάζω τον εαυτό μου μέσα γιατί λόγω της υπηκότητάς μου, γιατί η άποψή μου διαφέρει όπως σας αναλύσω στη συνέχεια, ότι θα απομονώσουμε τον Πούτιν από τις συμμαχίες και διπλωματικά. Ούτε αυτό έγινε. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει αναπτύξει μια εξαιρετική συμμαχία με την Ινδία και την Κίνα. Και μάλιστα φαίνεται ότι είναι και ο ηγέτης σε αυτή τη συμμαχία με τις τρεις υπερδυνάμεις. Η Κίνα σαφώς όχι είναι υπερδύναμη, είναι νούμερο ένα υπερδύναμη στρατιωτικά, οικονομικά. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, για να μην επεκταθώ σε θέματα που αφορούν την οικονομία, να πάμε στα καθαρά στρατιωτικά. Ο Πούτιν, μετά τον πόλεμο αυτόν τον οποίο έκανε, και καλώς πολλοί τον κατηγορούμε ή τον κατηγορούμε, διότι παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, που απαγορεύει τις εμπόλεμες σειράξεις. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι το ΝΑΤΟ, μετά την πτώση του, την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την συμφωνία που είχαν με τη Σοβιετική Ένωση, με τη Ρωσία, που είναι η συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης, στο ότι ο καθένας δεν θα επεκταθεί στο μπλοκ σε χώρες που ανήκανε στον συνασπισμό του άλλου, οι Αμερικανοί, οι Νατοϊκοί, δεν το σεβάστηκαν αυτό. Και βλέπουμε ότι ενώ ο Πούτιν δεν προσπάθησε να επεκταθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, η Αμερική και το ΝΑΤΟ, λέω Αμερική γιατί η ηγέτιδα του ΝΑΤΟ είναι η Αμερική, κακά τα ψέματα, προσπαθεί να προσαρτήσει χώρες και βλέπουμε που ανήκανε στις πρώην Σοβιετική Ένωση, αισθάνεται η Ρωσία ότι απειλείται, απειλούνται τα εθνικά της συμφέροντα και απειλούνται, είναι πραγματικότητα αυτό, δεν θέλει να έρθουν οι Αμερικάνοι στα σύνορά της και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Θα έλεγα ότι έχει την ισχύ να υπερασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, γιατί έτσι το βλέπουν οι Ρώσοι, και ενεργούν ανάλογα. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να πράξουμε ανάλογα σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Τώρα, για να κλείσω σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που διεξαγάγουν, γιατί ακούω ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να πάρει την Ουκρανία, ότι έχει ιτηθεί, ακούω ότι οι λιποτάχτες Ρώσοι φεύγουν και ψάχνουν να φύγουν από τη Ρωσία. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι καθαρή προπαγάνδα. Δηλαδή, Ουκρανοί δεν λιποτακτούνε. Στο ελληνοαλβανικό έπος Έλληνες δεν λιποτακτούσανε. Τι θα πει αυτό? Οπουδήποτε γίνεται πόλεμος, υπάρχουν και λιποτάκτες. Δεν είναι στο ένα κράτος, είναι σε όλα τα κράτη. Στρατιωτικά, λοιπόν, για να μην μακρηγορώ με το θέμα αυτό, επέτυχε να πάρει, να προσαρτήσει όλες τις ρωσόφωνες περιοχές που ήθελε. Σαφέστατα, δεν ήθελε να πάρει την Ουκρανία. Δεν θα γινόταν η Ουκρανία Ρωσία. Άρα έχει πάρει εδώ και μερικά χρόνια την Κρυμαία, την προσάρτησε. Παίρνει και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που ήθελε να προσαρτήσει. Έχει οικονομικά πηγαίνει περίφημα. Όλος ο πλανήτης βουλιάζει ενεργειακά γιατί βάλανε κυρώσεις στον Πούτιν στη Ρωσία και τελικά τις κυρώσεις τις άσχημες τις υφίσταται μόνο οι Ευρωπαίοι. Άρα ποιος είναι κερδισμένος και ποιος είναι χαμένος? Είναι προφανής η απάντηση. Η Ρωσία με τον Πούτιν πάει εξαιρετικά και όλος ο πλανήτης βουλιάζει. Για την Ουκρανία, επίσης, να σχολιάσω και κάτι ακόμα, εάν έχω το χρόνο, κυρία Μαρούπα. Λοιπόν, να σχολιάσω λοιπόν το θέμα που αφορά την στρατιωτική βοήθεια που προσφέραμε στην Ουκρανία. Δεν υπήρχε κανένας λόγος η Ελλάδα να χαρακτηριστεί ως εχθρική χώρα, γιατί έτσι έχουμε χαρακτηριστεί, σε ό,τι αφορά με τη Ρωσία. Θα μπορούσαμε να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, ιατροφαρμακευτική ρουχισμό και άλλα, γιατρούς,
αλλά όχι στρατιωτικό υλικό. Διότι αυτή τη στιγμή σε μια η Ρωσία πλέον μας αντιμετωπίζει, μας έχει εγγράψει στον κατάλογο των εχθρικών χώρων προς αυτήν και προφανώς σε μια πιθανή σύραξη εμπόλεμη με την Τουρκία δεν θα έχουμε καμία βοήθεια απέναντίας θα ενισχύσει στρατιωτικά και όχι μόνο τον Τούρκο. Turkish President Recep Tayyip Erdogan says he wants to continue pushing for peace in Ukraine despite the recent escalation. Erdogan was speaking at a regional summit in Kazakhstan. The Turkish leader is meeting Russia's President Vladimir Putin there. Turkey has retained close ties with both Moscow and Kyiv and has offered to organize peace talks. I always say that a just peace can be established with diplomacy, that there are no winners in war and no losers in equitable peace. We might consider the perspective of building yet another gas pipeline system and creating a gas hub in Turkey for sales to other countries. First of all, of course, European countries. Only, of course, if they are interested. Turkey is a NATO member, but it has so far refused to join Western sanctions against Moscow. Θα συμφωνήσω στα περισσότερα θέματα απολύτως μαζί σας. Πράγματι, οι ΗΠΑ προκάλεσαν αυτό τον πόλεμο γιατί έκαναν, θέλησαν να κάνουν και έκαναν στην πραγματικότητα στρατιωτικό προπύργιο την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας ακριβώς έξω από την αυλή της. Είναι αδιανόητο να θεωρούν ότι ισχύει με απόλυτο τρόπο για τις ΗΠΑ το δόγμα Μονρόε, αλλά όχι για τη Ρωσία. Η Ρωσία να μην έχει δικαίωμα ούτε έξω από την αυλή της. Με δεδομένο ότι είναι υπερδύναμη πυρηνική η Ρωσία, δεν θα μπορούσε να το ανεχθεί αυτό, διότι το επόμενο βήμα θα ήταν μέσα στη Ρωσία. Αυτό ζούμε τώρα. Θα συζητήσουμε και το θέμα πώς γίνεται η ΗΠΑ στον πρόξη πόλεμο που κάνουν στην Ουκρανία να χαρίζουν δισεκατομμύρια στρατιωτικό οπλισμό, μεταξύ των οποίων χαρίζουμε και εμείς, που δεν έχουμε και μας λείπουν, αλλά εμείς που χρειάζεται να πάρουμε όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, είτε από τη Γαλλία είτε από την Αμερική, πάντα τα ακριβοπληρώνουμε, ενώ στην πραγματικότητα και εμείς τον ίδιο ρόλο με την Ουκρανία έχουμε στις συμμαχίες μας. Δηλαδή, θα κάνουμε εμείς τον πόλεμο το δικό τους εναντίον των δικών τους εχθρών, γιατί εχθρός της Γαλλίας είναι και η Τουρκία και αυτή τη στιγμή η Αμερική μας χρησιμοποιεί για να προσελκύσει πίσω στην στρατιωτική της συμμαχία του ΝΑΤΟ την Τουρκία. Κατά τα λοιπά, πράγματι, έχετε δίκιο και για τα οικονομικά θέματα. Αποδείχθηκε εξάλλου ότι η Ευρώπη αυτοκαταστρέφεται με τις κυρώσεις που έχει υποβάλει. Παίζουμε το παιχνίδι απολύτως των Ηνωμένων Πολιτειών, που μακροπρόθεσμα όμως νομίζω ότι και αυτές θα βληθούν αποφασιστικά στην οικονομία τους, διότι καταφέρανε το απολύτως αδιανόητο για αυτές να αποδολαριοποιήσουν το πετρέλαιο. Το δολάριο ήταν το διεθνές νόμισμα για το πετρέλαιο και ξαφνικά αναγκάσανε τη Ρωσία να πουλάει σε ρούβλι, να κάνει ειδικές συμφωνίες με Κίνα, Ινδία κλπ. Η Σαουδική Αραβία να μην ακολουθεί πια τη ΣΥΠΑ, που σημαίνει μια απότομη πτώση, αν όχι κάθετη κάθοδο, της Αμερικής στα οικονομικά της θέματα λόγω της αποδολαριοποίησης του πετρελαίου. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα όπως το προσεγγίσατε πολύ καλά. Μας εξηγήσατε πώς η Ευρώπη έμεινε με έναν στρατιωτικό συνασπισμό μόνο του ΝΑΤΟ. Η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, η Ρωσία δεν έκανε βήματα, ήταν και πάρα πολύ αδύναμη άλλωστε τα περισσότερα χρόνια ώστε να επεκταθεί οικονομικά ή στρατιωτικά στις γύρω της χώρες, αντιμετώπιζε μόνο τις κρίσεις που θεωρούσε για τον εαυτό της υπαρξιακές, πολεμικά όπως θυμόμαστε παλιότερα, Γεωργία και τώρα στην Ουκρανία. Άφησε κάποιες χώρες όταν ήταν πολύ αδύναμοι να μπουν στο ΝΑΤΟ, την Εσθονία, τη Λετωνία κλπ. Και τώρα είναι αποφασισμένη ως εδώ και μη παρέκει. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με το ρόλο της Τουρκίας. Πώς αναδύθηκε η περιφερειακή δύναμη της Τουρκίας, θέλω να σας ρωτήσω, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που πάρα πολύ γλαφυρά έτσι μας εξηγήσατε.
Και αν θεωρείτε τώρα πιθανότερο τον πόλεμο με την Ελλάδα από ό,τι ήταν πριν από 2, 5, 10 ή 20 χρόνια. Δηλαδή, τώρα είμαστε πιο κοντά σε πόλεμο ή το 96 με τα ίμια, το 97 με το φαρμακονήσι που ήσασταν εσείς και σε όλες τις υπόλοιπες κρίσεις μέχρι σήμερα που έχουμε περάσει με αιχμή το 2020 που θυμόμαστε τι έγινε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, άκουσα το είπε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, το ανέφερε ως τουρκολιβικό μνημόνιο και μετά είπε, το έχει αποδεχθεί δηλαδή και αυτός ως νόμο και μετά είπε βέβαια παράνομο. Καταλάβατε, δηλαδή το εν της πράγμαση πια έχει καθιερωθεί και μας πάει η Τουρκία συνέχεια ένα βήμα πιο πέρα. Πείτε μας λοιπόν για την Τουρκία, ποια είναι η διάθεσή της, τι θέλει να κάνει και πόσο πιθανόν είναι ένας πόλεμος σήμερα, περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Η Τουρκία, όπως είναι γνωστό νομίζω αυτό, θέλει να αλλάξει το status quo στο Αιγαίο. Θέλει να αναδειχθεί ως παγκόσμια υπερδύναμη και επίσης θέλει να αλλάξει, να έχει, να μπορεί να εκμεταλλευτεί θαλάσσιες ζώνες. Σαφέστατα είναι πολύ πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, είναι πιο πιθανό το σενάριο να πάμε σε ένα πόλεμο με την Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο διαχρονικά στρατηγική κατευνασμού που ακολουθούμε ως χώρα. Με τη στρατηγική κατευνασμού που ακολουθούμε ως χώρα, όλες οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές, τα τελευταία 50 χρόνια, έχουν πείσει τον αντίπαλο, έχουν πείσει τους Τούρκους, ότι ό,τι και να κάνουν, εμείς θα υποχωρούμε. Στρατηγική κατευνασμού για τους τηλεθεατές μας είναι η στρατηγική που ασκεί το ασθενέστερο κράτος προς το ισχυρότερο, προκειμένου το ασθενέστερο κράτος να εξισορροπήσει την στρατιωτική ισχύ του ισχυρότερου. Μακροπρόθεσμα όμως αυτό αυξάνει, όλο και αυξάνει τις απαιτήσεις του στο το ισχυρό κράτος προς το ασθενέστερο, με αποτέλεσμα το ασθενέστερο κράτος ή ενδίδει στις απαιτήσεις αξιώσεις του ισχυρωτέρου ή αναγκαστικά θα οδηγηθεί σε πόλεμο, σε εμπόλεμη σύραξη. Και στο σημείο αυτό περίπου έχουμε φτάσει τώρα. Είμαστε ένα στάδιο πριν την εμπόλεμη σύραξη. Νομίζω ότι με την στρατηγική όλα αυτά τα χρόνια που ακολουθούμε, με το να μην τολμάμε να κοντράρουμε, να υπερασπιστούμε δυναμικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουμε πείσει τον αντίπαλό μας ότι μπορεί να καταλάβει, μπορεί να εκμεταλλευτεί το Αιγαίο, το μισό το διεκδικεί, είδατε εδώ και πολλά χρόνια, όπως μιλάνε για τουρκικό Αιγαίο, και φυσικά θα θελήσει να καταλάβει και ελληνικό έδαφος, ώστε να επεκτείνει τις θαλάσσιες του ζώνες και ενεργειακά να γίνει πολύ πιο ισχυρή η Τουρκία. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν βλέπω κάποια δυναμική παρέμβαση που να διαφοροποιεί προς το καλύτερο την κατάστασή μας. Μάλιστα. Δηλαδή, μας περιγράψατε με απλά λόγια, αφενός το δόγμα του Θουκυδίδη, που δεν ξέρω γιατί οι ελληνικές ηγεσίες φαίνεται να το έχουν ξεχάσει εντελώς, ότι ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Η Τουρκία πράγματι αναδύθηκε, όπως το περιγράψατε, ως μια περιφερειακή και τώρα προσπαθεί να γίνει παγκόσμια υπερδύναμη εξαιτίας του ελλείμματος που άφησε η κατάρρευση του Σοβιετικού Μπλοκ και συνομιλεί στα ίσια, βλέπουμε, παρά τα όσα μας λένε ότι είναι απομονωμένοι διπλωματικά, τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας, έτσι, στο πλαίσιο της στρατηγικής κατευνασμού που πολύ ωραία μας είπατε, ότι είναι απομονωμένη, τι θα κάνει, δεν μπορεί, ενώ στην πραγματικότητα η Τουρκία επεκτείνεται προς πάσα κατεύθυνση και εμείς παριστάνουμε ότι είμαστε καλά, γιατί ακόμα δεν μας έχουν πάρει ελληνικό έδαφος. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλω να σας ρωτήσω, μια που είστε στρατηγός, έμπειρος και αποφασιστικός, και το λέω αυτό και θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί πράγματι, μέχρι να σας γνωρίσω, όχι από κοντά, ήταν πάρα πολύ
χρήσιμη για μένα και σημαντική συνάντησή μας. Αλλά όταν πρωτοδιάβασα για σας, θυμάμαι, είχα χαρεί πάρα πολύ που επιτέλους μετά τα φαινόμενα Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, πτέραρχος τακτικής αεροπορίας του 63, ο οποίος είχε αποφασιστικά αποκόψει κάθε δυνατότητα τουρκικών παραβιάσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο, με την στάση του την αποφασιστική, που είχε ξεκαθαρίσει ότι αν εντός 12 ώρου, από τώρα δηλαδή μέχρι το πρωί, δεν σταματήσουν οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία, των 10 ναυτικών μιλίων, μια χαρά ήταν τα 10 λοιπόν τότε, θα καταρρύπτω ό,τι πετάει, περπατάει και κολυμπάει τουρκικό στο Αιγαίο. Αυτό ήταν λοιπόν ένα διάβημα που είχε κάνει μια ξεκάθαρη απόφαση προς το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ τότε είχε αναγκάσει την Τουρκία να ανακρούσει πριν και να υποχωρήσει. Μετά λοιπόν το 1974, τον Μπικάκη και μερικούς άλλους που αποφασιστικά έτσι προσπάθησαν και κατάφεραν είτε να περισσώσουν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, είτε έδειξαν με τον ηρωισμό τους τον πραγματικό ότι ήταν ότι δεν τους ενδιαφέρει εκείνο το παλιό ρητό του Λεωνίδα. Δεν μας νοιάζει πόσοι είναι, πείτε μας πού είναι οι εχθροί. Ήσασταν το μοναδικό φωτεινό παράδειγμα που είχα στην νεότερη ελληνική ιστορία, ότι ο Έλληνας δεν τον νοιάζει πόσοι είναι, τον νοιάζει πού είναι και θα υπερασπίζεται την πατρίδα του μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος και με οποιοδήποτε ελάχιστο βέβαια κόστος διοικητικό, όπως είχατε εσείς, που να θυμίσω ότι σας αποστράτευσαν από ταξίαρχο, που να τολμήσουν να αφήσουν να γίνει στρατηγός εν ενεργεία ο Κωνσταντίνος Κολοκούρης και να υπερασπιστεί την πατρίδα όπως της αξίζει και να μην πετάει τίποτα τουρκικό πάνω από ελληνικό έδαφος σήμερα που μιλάμε, γιατί εχθές πάλι στις ειδήσεις που είδα σε 2-3 κανάλια και είχα καιρό να δω, διαπίστωσα ότι η υπέρπτυση πάνω από ελληνικό έδαφος τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους δεν είναι απλώς ένα καθημερινό και δεδομένο φαινόμενο για την ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά πια δεν ονομάζεται καν υπέρπτυση. Φανταστείτε δηλαδή την εισβολή σε ελληνικό έδαφος, δεν λέμε πια έτσι, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος, να μην ανησυχεί καθόλου. Ήτανε πέμπτο θέμα στις ειδήσεις, μετά το φαινόμενο του Κολονού εκεί, του παιδεραστή κλπ. Μετά το ενεργειακό, μετά τη Γαλλία, μετά, πέμπτο θέμα λοιπόν. Και εκεί επεσήμαναν μόνο την αντιφατική στάση του Ερντογάν με τον Τσαβούσογλου. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή και μες στη μούρη μας, αυτό γίνεται. Ο οποίος Τσαβούσογλου συναντήθηκε, λέει, με τον δικό μας τον ΙΠΕΘΑ, με στην καλή χαρά εντωμεταξύ ο δικός μας, όταν το συναντάει και του δίνει το χέρι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τους συναντάνε και γιατί τους μιλάνε και γιατί τους δίνουν χέρι. Και κυρίως γιατί γελάνε κιόλας που το κάνουν αυτό. Ενώ υφιστάμεθα βιασμό στο Αιγαίο και καθημερινή απειλή για συγκεκριμένη εισβολή. Επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Ενώ ο Ερντογάν, ερχόμενος από το Αζερβαϊτζάν, είπε ότι να το περιμένουν οι Έλληνες, δεν θα τους πούμε πότε, αλλά θα έρθουμε νύχτα. Και έρχομαι λοιπόν έτσι στην ερώτησή μου. Πόσο πιθανή είναι και πού μία στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας? Ποιο είναι το επιθετικό της δόγμα? Ναι. Πριν απαντήσω την ερώτηση αυτή, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που μόλις είπατε σχετικά με την αιτία πολέμου, το κάσους Μπέλη, που έχουν ανακηρύξει, που έχει εξουδοτήσει η τουρκική εθνοσυνέλευση από το 1995 την κυβέρνηση και το στρατό, έχει δοθεί εντολή, εάν κρίνει ότι χρειάζεται να επέμβει στρατιωτικά και να καταλάβει έδαφος ελληνικών νησιά κυρίως, να το πράξει. Είναι αδιανόητο όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1995 και μετά να ασχολούνται με το πώς θα άρει το παράνομο απέτησή της η Τουρκία. Δηλαδή έρχεται η Τουρκία και μας λέει, αν τολμήσετε και πάτε τα ναυτικά σας μίλια, τα χωρικά μας ύδατα,
στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό αποτελεί για εμάς αιτία πολέμου. Δηλαδή, ένα δικαίωμα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο, το εθνικό και συμβατικό, νομίζω, εσείς φυσικά τα ξέρετε καλύτερα αυτά, έρχεται ο Τούρκος και σου κάνει μία απειλή. Γιατί πρόκειται για απειλή, δεν είναι νόμιμο δικαίωμά του. Και ερχόμαστε λοιπόν με αυτόν ο οποίος μας λέει μην επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα και πάμε να χτίσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα γνωστά MOE που μπορεί να τα διαβάζουμε πολύ και κάνουμε συζητήσεις επί συζητήσεων. Έρχεσαι δηλαδή και απειλείς το σπίτι μου και εγώ συζητάω μαζί σου για μέτρα επικοδόμησης για εμπιστοσύνης. Είναι απαράδεκτη. Στην αυλή μου, στην αυλή σας. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να σε απειλεί και να συζητάς μαζί του. Είναι δικαίωμα μας αναφέρετο, το έχει ασκήσει η Τουρκία στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου και στον Εύξηνο Πόντο. Έχει κάνει τα ναυτικά της μίλια 12, το έχει κάνει το σύνολο των κρατών που έχει αποδεκτεί το σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας και δεν τολμάμε να το κάνουμε εμείς. Το κάναμε στο Ιόνιο για 12 ναυτικά μίλια. Δεν τολμήσαμε ακόμα να το επεκτείνουμε στο Αιγαίο. Θα πρέπει να το κάνουμε άμεσα. Και εκεί όμως δώσαμε δικαίωμα στους Ιταλούς ψαράδες να αλλιεύουν από 6 μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Γιατί? Μας έδωσε και η Ιταλία το αντίστοιχο μήπως. Γιατί το κάνουμε αυτό? Στο Αιγαίο πρέπει τα ναυτικά μας μίλια να πάνε, τα χωρικά μας ύδατα, να πάνε στα 12 ναυτικά μίλια. Για πάρα πολλούς λόγους. Με ρωτήσατε αν οι Τούρκοι μπορούν να επιτύχουν να καταλάβουν ελληνικό έδαφος. Θα σας πω εν συντομία, θα ξεκινήσω με κάτι πολύ γενικό. Ο επιτιθέμενος πάντοτε σε πρώτο χρόνο επιτυχάνει τον αντικειμενικό του σκοπό. Έχει το πλεονέκτημα. Πάντοτε. Έχει το πλεονέκτημα. Άρα, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε με έναν στρατιωτικό συνασπισμό με μια χώρα που η στρατιωτική της ισχύ είναι ελαφρώς αδύνατη, πιο αδύνατη από εμάς, σε πρώτο χρόνο θα επιτύχει τον αντικειμενικό του σκοπό επιτιθέμενος, διότι έτσι διαλέγει τον χρόνο και τον τόπο. Θα μου πείτε τώρα, εμείς δεν ξέρουμε πού θα ενεργήσει ο Τούρκος. Έχουμε 3.000 νησιά. Σαφώς και τον χρόνο και τον τόπο δεν το ξέρουμε. Θα σας πω όμως πώς θα ενεργήσει ο Τούρκος. Θα σας περιγράψω το επιθετικό δόγμα, το δόγμα επιθέσεως του Τούρκου, των Τούρκων, το οποίο δεν είναι άποψη δική μου, αυτή είναι η λευκή βίβλος τους. Δηλαδή είναι το Ευαγγέλιο τους πώς θα επιτεθούν στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό διότι ακούω συχνά τον καθένα, το λέω τον καθένα και ας φανεί λίγο υποτιμητικό, να εκφράζει τι πιστεύει και αυτό να μην στηρίζεται πουθενά. Εγώ δεν θα εκφράσω την άποψή μου, θα αναφέρω τι λέει το δόγμα επιθέσεως των Τούρκων. Και εν συνεχεία θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε για να μην υποστούμε τις άσχημες συνέπειες να απολέσουμε εθνικό έδαφος. Οι Τούρκοι λοιπόν το δόγμα τους προβλέπει. Επίθεση από βατική ενέργεια σε μία βασική νήσο, δηλαδή θα κάνει απόβαση υπό το πρόσχημα πάντα βέβαια διεξαγωγής κάποιες άσκησης, μεγάλης κλίμακας. Θα κάνει απόβαση σε ένα μεγάλο νησί, παραδείγματος χάρη στη Σάμο, αυτή η ενέργειά του θα είναι παραπλανητική και κυρία αποβατική απόβαση σε ένα άλλο νησί, σε βασική νησί. Δηλαδή μπορεί να πάει να φαίνεται ότι πάει για τη Σάμο, θα κάνει ενέργεια προς τη Σάμο για να σου τραβήξει τις εφεδρίες και ακολούθως λίγο αργότερα χρονικά θα χτυπήσει ένα άλλο νησί. Αν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να καταλάβει νησί, έχω άποψη, νομίζω το είπα προηγουμένως, σαφέστατα και μπορεί να πατήσει ελληνικό έδαφος. Κανένας δεν μπορεί να τον αποτρέψει από αυτό. Ταυτόχρονα θα καταλάβει, θα επιτεθεί ένα σύμπλεγμα μικρονήσου, όπως είναι το Καστελόριζο και τα γύρω-γύρω νησιά, και δευτερεύουσα ενέργεια στον Εύρο. Άρα, μας χτυπάει δύο μεγάλα νησιά, Εύρο και ένα σύμπλεγμα μικρονήσων. Και επειδή αναφέρω τώρα το Καστελόριζο και πολλοί μιλάνε για το Καστελόριζο, θα μου επιτρέψετε έτσι ως θεματικά να φεύγω λίγο πιο πέρα, παραπέρα από αυτό που σας απαντώ.
το Καστελόριζο, για να ξέρουν όλοι, όπως και όλα τα νησιά του Αιγαίου, του ελληνικού Αιγαίου, εδώ θα το πω, έχουν δοθεί στην Ελλάδα με τη συμφωνία, με συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και κάποια από αυτά με την συνθήκη, με τη διάσκεψη των Παρισίων, των Παρισίων το 1947. Θα το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουμε με δύο λόγια, όχι αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, για όλους τους τηλεθεατές μας. Το 1923, λοιπόν, η Ελλάδα, με τη συνθήκη της Λοζάνης, παίρνει στην κυριαρχία της, στην κατοχή της, όλα τα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση τα νησιά Ήμβρος, Ένεδος, που παραμένουν τουρκικά, και Λαγουσών νήσων. Όλα τα άλλα, και με τη συνθήκη αυτή, η Τουρκία παραχωρεί τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία. Τα Δωδεκάνησα αναφέρονται όλα, και το Καστελόριζο. Το 1923, η Ιταλία, το 1947, παραχωρεί τα Δωδεκάνησα όλα στην Ελλάδα. Τι δουλειά, λοιπόν, έχει τώρα η Τουρκία να ζητάει τα Δωδεκάνησα ή το Καστελόριζο από την Ελλάδα? Η Τουρκία το έχει δώσει στην Ιταλία. Και η Ιταλία τα έχει δώσει στην Ελλάδα. Να το ζητούσε η Ιταλία, άντε το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το λέω εντός εισαγωγικών. Άντε το καταλαβαίνω. Μπορεί να παραλογίσει, να σκέφτεται περίεργα κάποιος και να διατύπωσε κάποια άποψη. Είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητό σου σε κάποιον, ο άλλος να το πουλάει σε κάποιον άλλον και ο προηγούμενος πολιτής να έρχεται και να λέει φέρε μου πίσω το αυτοκίνητο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι αστεία. Τα νησιά που ανήκουν στο Αιγαίο, που ανήκουν στην Τουρκία, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, είναι όσα νησιά, το προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης, βρίσκονται στα 3 ναυτικά μίλια και εγκύτερων προς τις τουρκικές ακτές ή τα μικρασιατικά παράλια, να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, άρα, τουρκικά νησιά στο Αιγαίο, νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία σε ποιον ανήκουν, είναι αμφισβητούμενα και δεν έχουν ονοματιστεί αν είναι ελληνικά ή τουρκικά, δεν υπάρχουν. Τα νησιά είναι όλα ελληνικά, με εξαίρεση αυτά που είπα, Ήβρο, Τένεδο και Λαγουσών νήσων, και όσα είναι στα 3 ναυτικά μίλια και εγκύτερο προς την Τουρκία. Διευθυνίζω, όχι το Καστελόριζο, διότι το Καστελόριζο έχει δοθεί με τη συνθήκη των Παρισίων το 1947 από την Ιταλία στην Ελλάδα. Δεν έχουμε επομένως προς συζήτηση κανένα θέμα. Και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ και στο τι θα γίνει αν γίνουν τα χωρικά μας ύδατα 12 ναυτικά μίλια. Εάν τα χωρικά μας ύδατα πάνε στα 12 ναυτικά μίλια, που είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό, αυτομάτως το Αιγαίο, από 41-42% σήμερα που ανήκει στην Ελλάδα, γιατί το Αιγαίο, τα χωρικά ύδατα, είναι κράτος, είναι ελληνικά σύνορα. Το λέω αυτό γιατί κάποιος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και άσχετοι. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς τους ψηφίζουμε, αυτοί βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν. Επομένως, το Αιγαίο, για να επανέλθω εκεί που, σε αυτό που έλεγα, το 71% θα γίνει χωρικά, ελληνικά χωρικά ύδατα. Ένα 8% και κάτι θα είναι τουρκικά χωρικά ύδατα και περίπου ένα 19% θα είναι τα διεθνή ύδατα. Άρα, με τον τρόπο αυτόν, οι δυνατότητες σε θέματα ενέργειας περιβάλλοντος αυξάνονται εξαιρετικά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Έρχονται λοιπόν τώρα και επίσης ταυτίζεται ο εναέριος χώρος με τα χωρικά μας ύδατα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία παγκόσμια παραδοξότητα. Έχουμε εθνικό εναέριο χώρο 10 ναυτικά μίλια από το 1931. Και από το 36 έχουμε ναυτικά μίλια, από το 1936 έχουμε χωρικά ύδατα στα 6 ναυτικά μίλια, το οποίο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Άρα θα έχουμε απόλυτη ταύτιση εναέριο χώρο με τα χωρικά μας ύδατα. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι λένε οι Τούρκοι και
και όσοι προσπαθούν να υπερασπιστούν τα άδικα των εχθρών μας. Αυτά που λένε οι Τούρκοι. Λένε, εάν γίνουν 12 τα ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, τα χωρικά μας ύδατα, αν γίνουν 12 ναυτικά μίλια, πνιγόμαστε, γίνεται κλειστή ελληνική θάλασσα το Αιγαίο και εμείς δεν μπορούμε να πλεύσουμε. Μας πνίγεται. Αυτό είναι ένα μέγα σφάλμα και τελείως αναλυθές. Υπάρχει από το 1982 το δικαίωμα της αυλαβούς διέλευσης που όλα τα πλοία, εμπορικά, πολεμικά, υποβρύχια και εν καταδύση μάλιστα υποβρύχια μπορούν να διέλθουν, να πλεύσουν στο χώρο του Αιγαίου. Για όλα τα κράτη ισχύει αυτό και μάλιστα δεν έχουν την υποχρέωση να παίρνουν έγκριση από το κυρίαρχο κράτος, δηλαδή τα τουρκικά πολεμικά πλοία, τα ιταλικά, τα γαλλικά, τα ρωσικά μπορούν να περνάνε με το δικαίωμα της αυλαβούς διέλευσης χωρίς ούτε καν να μας ενημερώνουν. Τι δεν μπορούν να κάνουν? Δεν μπορούν να κάνουν στρατιωτικές ασκήσεις, δεν μπορούν να κάνουν εξορίξεις, δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που στρέφεται εναντίον του κυρίαρχου κράτους. Άρα η Τουρκία δεν ενοχλείται για το αν θα γίνουν 12 ναυτικά τα μίλια, διότι δεν μπορεί να πλέψει ο στόλος στο Αιγαίο. Αν γίνουν 12 ναυτικά μίλια, δεν μπορούν να κάνουν ασκήσεις, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό που θέλουν να κάνουν, το οποίο δεν είναι άλλο από το να καταλάβουν ελληνικά νησιά και να διχοτομήσουν το Αιγαίο. Επίσης, αν γίνουν 12 ναυτικά τα μίλια στα χωρικά μας ύδατα, δεν έχει καμία αξία πλέον να συζητάμε θέματα περί υφαλοκρηπίδος, ΑΟΣ και όλα τα άλλα, διότι το Αιγαίο πλέον γίνεται ελληνικό έδαφος. Και έχουμε εκεί τελειώσει. Πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουμε την απόφαση να πάμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και θα χρειαστεί να το κάνουμε, διότι όπως φαίνεται, με τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, με τις εμπριστικές δηλώσεις, με τις αφισβητήσεις των σχετικών της Λοζάνης και άλλων, η Τουρκία θα μας σύρει σε εμπόλεμη σύραξη. Δεν θα το αποφύγουμε αυτό. Υπάρχουν σε όλες τις εθνικές ασκήσεις που κάνουμε, στις στρατιωτικές σχολές και στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, η κλιμάκωση που φτάνει σε εμπόλεμη σύραξη ξεκινάει έτσι, με ένα μακρό χρονικό διάστημα όπου οι Τούρκοι αξιωματούχοι αμφισβητούν την ελληνικότητα των νήσων, αμφισβητούν την ελληνικότητα του Αιγαίου, γίνονται διαρκώς υπερπτήσεις, τα πλοία τους μπαίνουν στα χωρικά μας ύδατα. Το επόμενο είναι να καταρρύψουν ή να καταρρύψουμε ένα αεροσκάφος σε μία εμπλοκή, να βουλιάξει κάποιο πλοίο του λιμενικού ή του πολεμικού ναυτικού δικό τους ή δικό μας, θα αρχίσουν κάποιες ανταλλαγές πυρών στον Εύρο και λίγο-λίγο θα πάμε σε εμπόλεμη σύραξη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το τι θα κάνει ο Ερντογάν. Υπάρχει και το πρόβλημα το σοβαρό ότι το Μάιο έχει εκλογές στην Τουρκία και φαίνεται ότι τις χάνει. Άρα για να δεχθεί σε ένας νέος Κεμάλ, γιατί αυτό θέλει να κάνει, πρέπει να κάνει κάτι θεαματικό και να παραμείνει και στην εξουσία. Αυτή είναι άλλωστε και η στρατηγική της Τουρκίας πολλές δεκαετίες τώρα. Νομίζω ήρθε η ώρα να το κάνει. Μάλιστα. Τώρα, στη συνέχεια, συγγνώμη κυρία Μαρούπα, στη συνέχεια μπορώ να αναφερθώ τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Θα τα ρωτήσω, μην ανησυχείτε, στρατηγία μου, γι' αυτό είμαστε εδώ. Καταρχάς, πρέπει να πω, συνοψίζοντας την τοποθέτησή σας, ότι βάλατε 3-4 πάρα πολύ σοβαρά θέματα στο τραπέζι. Το ένα είναι τα 12 ναυτικά μίλια, που το μόνο κράτος στον κόσμο που δεν το έχουμε κάνει, και μάλιστα υπό την απειλή πολέμου της Τουρκίας, πρακτικά σημαίνει ότι παρετούμαστε από αυτό. Δηλαδή, ότι επειδή φοβόμαστε, τι χειρότερο θα πάθουμε άραγε, αναρωτιέμαι εγώ. Άμα μας κάνουν πόλεμο, τι χειρότερο θα πάθουμε από αυτό που ήδη κάνουμε, να υποχωρούμε και να παρετούμαστε από δικαιώματα που ανήκουν στο στενό, στον κλειστό πυρήνα της κυριαρχίας μας. Γιατί τα 12 ναυτικά μίλια είναι σαν να είναι γη, είναι έδαφος, πατάς απάνω. Κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι μόνο δικαιώματα εκμετάλλευσης κλπ. ΑΟΣ που σημειωτέων και τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά λεγόμενα της ΑΟΣ εξελίσσονται εξαιτίας του βεληνικούς των όπλων πια και των πυράβλων που είναι πάρα πολύ μακρύ, εξελίσσονται και αυτά σε δικαιώματα κυριαρχίας και όχι κυριαρχικά.
Δηλαδή δεν μιλάμε πια μόνο για εκμετάλλευση πια, αν δούμε στη Νότια Συνική Θάλασσα, στην Αμερική, η Ρωσία, όλοι το κάνουν αυτό. Η ΑΟΣ τους είναι η κυριαρχία τους πια. Δεν τολμάει κανείς να κουνηθεί εκεί μέσα, να περάσει χωρίς την άδειά τους. Επίσης, το πάρα πολύ σοβαρό που είπατε, ότι γιατί δώσαμε δικαιώματα στους Ιταλούς αλλοίς στα Επτάνησα. Καταρχάς να πω ότι είναι αδιανόητο και απορώ, δηλαδή, και κάθε φορά που το σκέφτομαι εκνευρίζομαι από την αρχή, το γεγονός ότι δεν κάναμε ενιαία επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια. Είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία και φαινόμενο να κάνουμε τμηματική και όχι μόνο κομμάτι, χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας λόγος, και να συζητάμε τώρα και να μην τολμάμε να κάνουμε επέκταση Αιγαλίτιδας ζώνης που στην Κρήτη δηλαδή, σε ένα τεράστιο χώρο που κάποια στιγμή το πηγαίνανε και για κράτος ξεχωριστό, να μην έχει ΑΟΣ 200 ναυτικών μιλίων η Κρήτη στη συμφωνία με την Αίγυπτο, να μην έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων και να μην ακούγεται κύχο όμως, αναπνοή να μην παίρνουν οι ελληνικές ηγεσίες όλων των χρωμάτων και όλων των θεσμικών οργάνων για το θέμα που λέγεται Αιγαίο και το οποίο είναι κομβικής σημασίας για Τουρκία, για Αμερική και για Ρωσία. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εμείς κρατάμε το κλειδί του ομφαλού της γης και είμαστε διατεθειμένοι να το αφήσουμε να το πάρει η Τουρκία. Γιατί δεν έχουμε όρεξη να το υπερασπιστούμε. Δημιουργήθηκε λοιπόν έτσι, όπως μας το είπατε, ένα κακό προηγούμενο, να το πω απλά, νομικό κακό προηγούμενο, σύμφωνα με τον οποίο οι Τούρκοι αλλοίς τώρα, εκμεταλλευόμενοι αυτό που κάναμε με την Ιταλία, μπαίνουν μέσα και μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια και δημιουργούν επεισόδια συνέχεια και με πάρα πολύ τσαμπουκά, πρέπει να σας πω, γιατί δεν ισχύει για αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαγόρευση για περιόδους αλλοίας και μέγεθος ψαριού και δίχτυα κλπ. Δημιουργούν προβλήματα που έχουν φτάσει στο σημείο να αποτελέσουν και πηγή στρατιωτικής σύγκρουσης. Κανά δύο φορές στην Καβάλα έχει συμβεί αυτό, που θυμάμαι, τα τελευταία 2 χρόνια. Δημιουργώντας σε όσους ασχολούμαστε με τα ελληνοτουρκικά την πεποίθηση ότι αυτοί δεν είναι τυχαίοι αλλοίς που άντε βγήκαν να ψαρέψουν εκεί και πιάσανε 2 ψάρια παραπάνω και μαλώσανε με τους Έλληνες. Τώρα μιλάμε έξω από την Καβάλα. Δεν ξέρω αν το διανοείστε και αν το διανοείται ελληνικός λαός, ότι έξω από τη Μύκονο, δηλαδή στην παραλία της Μύκονος, στην παραλία της Καβάλας, Τούρκοι ψαρεύουν και άμα τους πούνε οι Έλληνες τι κάνετε εδώ, σε χώρο δηλαδή που δεν έχουν καμία δικαιοδοσία, τους βγάζουν πιστόλια, έχουν βγάλει πιστόλια 2-3 φορές. Που σημαίνει ότι αυτό είναι μια πρακτική στρατιωτική, εγώ καταλαβαίνω, της Τουρκίας, να δημιουργεί αυτή την πεποίθηση, τον γκριζάρισμα, όπως λένε κάποιοι, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, στην πραγματικότητα την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί των εδαφών της και των θαλασσών της, με απότερο σκοπό να καταλάβει πια τα εδάφη, γιατί τις θάλασσες τις έχει ήδη καταλάβει. Δεν ξέρω γιατί δεν το λένε και δεν το λέμε, αλλά όπως το θέσατε, όταν αυτός που έχει την πρωτοβουλία του χτυπήματος, αυτός είναι που έχει και το πλεονέκτημα. Αν μας επιτεθεί λοιπόν η Τουρκία ξαφνικά σε Σάμο, Χίο, Λέσβο, Εύρο, Καστελόριζο, κάτι θα πάρει, δεν τα πάρει όλα, αλλά το να μην πάρει τίποτα καθίσταται δυσχερές για μας, που θα πρέπει να κινητοποιήσουμε πολλαπλάσια δύναμη για να τους αντιμετωπίσουμε και να τους αποτρέψουμε. Ενώ, αντιστοίχως, αφού το ξέρουμε πια, ότι η Τουρκία έχει προετοιμαστεί και πολύ ωραία μας το περιγράψατε, ότι δεν είναι μόνο οι εμπριστικές δηλώσεις της, δεν μας το λέει μόνο ότι θα σας καταλάβω, το έχει κάνει πράξη, ζήσαμε την σύγκρουση, τον εμβολισμό και πολύ καλά έκανε, να το ξαναπούμε αυτό, ο Σαλιάρης εκεί με τη φρεγάτα Λίμνος στην αυαρχίδα του τουρκικού στόλου του Κεμάλ Ρέις. Έχουμε φτάσει όμως να εξυμνούμε και να εκθιάζουμε το ελάχιστο αυτονόητο που κάνει κάποιος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Γιατί η Λίμνος, η φρεγάτα, στην περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου, στην πραγματικότητα έκανε επίθεση. Αμυνόταν έναντι της Κεμάλ Ρέις που της έκανε επίθεση.
όπως αντιστοίχως έτσι είχε πέσει και ο Ηλιάκης το 2006. Θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι η προπαγάνδα και η στρατιωτική προετοιμασία της Τουρκίας είναι πλήρης σε όλα τα θέματα. Έχει προετοιμάσει τον κόσμο της, το λαό της, έχει προετοιμάσει το στρατό της, ήδη πολεμάει σε 3-4 πεδία και θα σας ρωτήσω ακολούθως γι' αυτό. Πόσο μπορεί δηλαδή να κάνει και εδώ πόλεμο, αφού πολεμάει στη Συρία, πολεμάει στο Ιράκ με τους Κούρδους, έχει το εγγενές πρόβλημα με τα 40 εκατομμύρια 30 Κούρδους στο εσωτερικό της. Πολεμάει στη Λιβύη, ανακατεύεται στην Ουκρανία, στο Αζερμπαϊτζάν, παντού. Έχει μια πολυσχηδή δηλαδή εξωτερική και στρατιωτική πολιτική. Επεκτείνει τα εδάφη της παντού. Έχει προετοιμάσει με ταινίες. Θυμάστε τι ταινίες μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια. Έχει προετοιμάσει το λαό της ότι οι μικρασιάτισες ήταν πόρνες, ήταν ελευθερίων ηθών και τους άξιζαν οι βιασμοί που υπέστησαν. Τους έχουν προετοιμάσει ότι εμείς επιτεθήκαμε και καλά κάναν και μας σκοτώσανε. Και τους έχει προετοιμάσει ότι είναι δικά τους τα νησιά μας και θέλουν να τα επανακαταλάβουν. Η κατευναστική, λοιπόν, η υποχωρητική πολιτική μας που πολύ ωραία περιγράψατε στην Κύπρο να μην επερασπιστούμε την Κυπριακή ΑΟΣ. Στο Καστελόριζο να επιτρέψουμε να μπει με τη γνωστή ρίση Γεραπετρίτη, ότι η ρίση Παναγιωτόπουλη ήταν η πιο φοβερή, ότι το ξέσυρε ο άνεμος το τουρκικό στρατιωτικό πλοίο και μπήκε στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελορίζου, του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Και δεν αντιδράσαμε. Οι υπερπτήσεις που δεν τολμάμε να ρίξουμε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όλα αυτά έχουν ξεκάθαρα αποθρασύνει την Τουρκία, η οποία έχει προετοιμαστεί και θα κάνει το επόμενο βήμα, όπως μας το περιγράψατε. Θέλω λοιπόν, εγώ έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένος, νομίζω και εσείς το έχετε αναφέρει όσο θυμάμαι, το πρώτο προληπτικό συντριπτικό πλήγμα στον εχθρό. Και επίσης το έχει αναφέρει επανειλημμένος και ο αγαπημένος φίλος ο καθηγητής ο Κώστας Ογρίβας, τον οποίο τον κυνηγούν αλήπητα, όπως και εσάς εξάλλου, επειδή τολμάτε να πείτε τα αυτονόητα. Δεν θα ξεχάσω την εκπομπή που κάνατε στο Open. Όταν τα τουρκικά Bayraktar φτάνουν μέχρι την Κομωτινή και τραβάνε από πάνω φωτογραφίες... Ναι, να τα ρίξουμε, λέτε. Κοιτάξτε. Έτσι όπως πάμε με την στρατηγική κατευνασμού, είναι σίγουρο ότι θα πολέσουμε εθνικό έδαφος. Είναι σίγουρο αυτό. Ναι, εντάξει, ελάτε. Το ακούμε. Πρόσεξε τώρα. Επειδή και ο κύριος Κολοκούρης δεν μιλάει έτσι. Δηλαδή, μπορεί να τον ακούει άλλος και να λέει: πολύ πολεμοχαρής μου είναι το. Είναι ένας από αυτούς που είχε βάλει με το πολυβόλο στο τουρκικό, στο τουρκικό υποβρύχιο. Το 97. Να τα λέμε, δηλαδή. Εγώ δεν είπα να γίνει πόλεμο στην Τουρκία. Για προσέχουμε τι λέμε. Δηλαδή, πρόσεξε. Τον τρόπο τον απαξιωτικό που τόλμησαν αυτά τα άτομα που παριστάνουν τους δημοσιογράφους, να μην πω άλλη κουβέντα που μου έρχεται στο μυαλό, και που η υπηρεσία τους στη δημοσιογραφία ήταν να μας πούνε πόσο καλά ήταν τα μνημόνια, όπως αποκαλύφθηκε παίρνοντας ειδικά μαθήματα σε ειδικές σχολές που είχαν στηθεί γι' αυτό στην Αμερική. Τον τρόπο τον απαξιωτικό που σας μίλησαν, όταν τολμήσατε να πείτε ότι αν δεν κάνουμε κάτι, θα καταλάβει η Τουρκία ελληνικό έδαφος, θα χάσουμε ελληνικό έδαφος. Και αυτό το άντε, τι θες τώρα, πόλεμο να κάνουμε κλπ. Θέλω λοιπόν να απαντήσετε εδώ που μπορείτε να μιλήσετε και που πραγματικά έχετε και το σεβασμό που σας αξίζει και σας πρέπει, γιατί είστε κανονικός στρατηγός και δεν θα σταματήσω αυτό να το λέω. Θέλω να μας απαντήσετε κατά πόσο επιβάλλεται ή πρέπει να είναι στη σκέψη μας το πρώτο προληπτικό συντριπτικό πλήγμα στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Τι πρέπει να σκεφτεί ή τι πρέπει να συνυπολογίσει ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να αγαπάει την πατρίδα μας, αλλά δεν βλέπω, εγώ το λέω ως πολίτης που ασχολούμαι με τα ελληνοτουρκικά, δεν βλέπω οι ενέργειές του και τα λόγια του να είναι αντίστοιχα με την επιθετική δραστηριότητα της Τουρκίας που υφιστάμεθα. Ο κύριος Φλόρος πάρα πολύ ωραία θα τα έλεγε και θα μας αρκούσε το ότι πέφτει σαν άλεξε πτωτιστής ή το ότι κολυμπάει σαν βάτραχος και ότι υπόσχεται ότι θα τους κάψει πρώτα και μετά θα τους ρωτήσει τα ονόματά τους. Αυτά θα μας αρκούσαν στην Ελλάδα και στην περίοδο ελληνοτουρκικών
του 85, του 92, του 93, όχι μετά τα ίμια, σε καμία περίπτωση, γιατί το απέδειξαν με τα ίμια οι Τούρκοι ότι έχουν σκοπό να καταλάβουν το Αιγαίο και όπως πολύ αναλυτικά είπατε, έχουμε 3.000 νησιά, τι να πρωτοφυλάξεις. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να δώσεις το σήμα στον εχθρό ότι μέχρι εδώ. Δεν, από εδώ και πέρα δεν θα γίνεται ανεκτή καμία παραβίαση οποιοδήποτε δικαιώματός μου, των 12 ναυτικών μιλίων, των 10 εναέριου χωρικών υδάτων. Γενικά μην ξεμητήσεις από τα μικρασιατικά παράλια, σε έχω φάει ζωντανό. Και αυτό αποδείχθηκε και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στην Πράγα, ενώ επιθυμούσε διακάως να τον συναντήσει, το καλύτερο που έκανε τελικά ήταν ότι του είπε κατάμουτρα μην αμφισβητείς, λέει, την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Η απάντηση ήρθε το ίδιο βράδυ. Αντί λοιπόν μαζί με αυτό να πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι και από σήμερα και μετά θα καταρρύπτω τα μη επανδρομένα αεροσκάφη σου που πετάνε πάνω από ελληνικά νησιά, το ίδιο βράδυ που του το είπε, ο Τούρκος δεν του απάντησε. Ο κύριος Μητσοτάκης του είπε: περιμένω να συναντηθούμε. Αυτή η μανία με τις συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις για το αν τα δικά μας είναι και δικά τους. Υπήρξαν υπερπτήσεις πάνω από 3 ελληνικά νησιά σε έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας, που δίνει μια θολούρα και στην διεθνή κοινή γνώμη να ρωτιούνται τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες εκεί πέρα. Δεν τα θέλουν, δεν μπορούν να τα κρατήσουν τα δικά τους. Και γιατί εγώ να τους βοηθήσω παραπάνω από ότι αυτοί έχουν όρεξη να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Θέλω λοιπόν να μας πείτε για το θέμα πρώτο προληπτικό χτύπημα και για το τι κατά τη γνώμη σας μπορεί να γίνει σήμερα για να αποτρέψουμε τον πόλεμο που τόσο διακαώς οι ελληνικές ηγεσίες και όλων των θεσμικών μας οργάνων δεν θέλουν να συμβεί και μάλιστα το διακομωδούν λέγοντάς μας τι πόλεμο θέλετε να κάνουμε τώρα. Άμα πρέπει, πρέπει να κάνουμε και πόλεμο. Δεν πρέπει κάποτε, κύριε Κολοκούρη. Είναι και ο αρχαίος συγγραφέας και ιστορικός ο Πολύβιος ότι η ειρήνη είναι η μεγαλύτερη ευλογία αν μας εγγυάται την τιμή μας και τα δικαιώματά μας. Αν όμως έχει σαν συνέπεια το χαμό της εθνικής μας συνείδησης και ανεξαρτησίας και την κυλίδωση της ένδοξης ιστορίας μας, τότε δεν υπάρχει άλλο πιο ατιμωτικό και ολέθριο από αυτήν. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Να ξεκινήσω με το τελευταίο που είπατε για τον κύριο Αγεθά και εν συνεχεία για το τι πρέπει να κάνουμε θα αναφερθώ για το πρώτο προληπτικό χτύπημα. Ο κύριος Φλώρος με το να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις δημιουργεί δύο σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι κινείται στην στρατηγική, υλοποιεί την στρατηγική κατευνασμού. Διότι λέει θα κάψω οποιοδήποτε πόδι, είναι και λίγο γραφική βέβαια σαν δήλωση, πατήσει ελληνικό έδαφος και μετά θα πάμε να δούμε ποιος είναι. Όταν λοιπόν τα τουρκικά αεροσκάφη, επανδρομένα ημί, αλωνίζουν στον αέριο χώρο μας, πηγαίνουν πάνω από στρατηγικές εγκαταστάσεις, Καβάλα, Κομωτινή, Στεφανοβίκιο, Κρήτη και απλώς περνάνε, κάνουμε μία εμπλοκή ίσως, μία αναχέτηση και συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Όταν τα πλοία τους αλωνίζουν στο Αιγαίο, στα χωρικά μας ύδατα και τους ανεχόμαστε, αυτό δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι ελληνικό έδαφος. Όταν λέμε ελληνικό έδαφος, τι εννοούμε? Να πάνε οι Τούρκοι στο Φιλοπάπου να πιούνε καφέ? Άρα λέει κάτι και δεν το κάνει. Άρα τι κάνει? Κατευνασμό. Τούρκε, εγώ λέω, εσύ κάνε τη δουλειά σου, δεν πρόκειται να έχεις κανένα πρόβλημα μαζί μας. Άρα συνεχίζουμε στην ίδια παθητική στάση. Δεν αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Επομένως, ενώ κάνει μια δήλωση που αρχικά την ακούμε όλοι και χαιρόμαστε και λέμε μπράβο στον κύριο Αγεθά, θα σταματήσουν οι Τούρκοι να πατάνε σε ελληνικό έδαφος, γιατί ο εναέριος μας χώρος, η προέκταση δηλαδή του εδάφους στον αέρα, ο αέρας και η θάλασσα, τα χωρικά μας ύδατα, είναι ελληνικό έδαφος. Άστραψε και βρόντιξε χθες ο στρατηγός Φλώρος από τον Εύρο, βρέθηκε χθες εκεί. Βλέπετε εδώ τα πλάνα. Είναι από την ομιλία του στρατηγού Φλώρου στο στρατιωτικό προσωπικό.
Σήμερα θα συναντηθεί με τον George Τσούνι, τον Αμερικανό πρέσβη, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα μια συμβολική επίσκεψη. Ξέρουμε ότι για τους Αμερικανούς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ένα στρατηγικό σημείο. Έχουμε και τη δήλωση του στρατηγού Φλόρου. Μπορούμε, άμα θέλετε, να την ακούσουμε. Βεβαίως, για να δούμε τη δήλωση του στρατηγού. Βεβαίως. Πριν από μία εβδομάδα, ο αρχηγός Γεεθάντης στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτο μαζί με άλλα στελέχη των ειδικών δυνάμεων, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία. Σήμερα, μιλώντας σε ενημέρωση που έγινε για την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνίας για τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει την ελληνική κυριαρχία. Όποιος πατήσει τα πόδια του σε ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν απέκλεισε την πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής εάν η Τουρκία περάσει τις κόκκινες γραμμές, προβλέποντας πως σε μια τέτοια περίπτωση η σύγκρουση θα γενικευθεί. Άρα, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα με τις δηλώσεις αυτές και συνεχίζει στη γραμμή και στην τακτική όπως ήταν πριν τα πράγματα. Και θέλω να κάνω άλλη μια παρατήρηση. Ο κύριος ΓΕΕΘΑ δεν έχει δικαίωμα να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, διότι δεν έχει ούτε την εξουσιοδότηση, ούτε την αρμοδιότητα. Αυτές οι δηλώσεις είναι αρμόδιος να τις κάνει μόνο ο αρχηγός κράτους. Ή, εάν έχει εξουσιοδοτήσει ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον κύριο Φλόρο να πράξει έτσι. Εάν λοιπόν τον έχει εξουσιοδοτήσει, πρέπει τα λόγια να γίνουν πράξεις. Διαφορετικά, τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσμενέστερα προς τα εμάς, γιατί συνεχίζουμε να ανεχόμαστε την κατάσταση, τα κακώς κείμενα όλων αυτών των δεκαετιών. Τώρα, να πάμε στο θέμα... Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω εδώ, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό που είπατε και θέλω να το διευκρινίσουμε. Επανειλημμένως, έχω ακούσει τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον στρατηγό Παραγιουδάκη, ο οποίος λέει ότι όταν υφίστασε εισβολή, δεν τίθεται θέμα κανόνων απεμπλοκής και δεν τίθεται θέμα πολιτικών εντολών. Αμήνεσαι. Εκείνη την ώρα είσαι στο πεδίο, όσο συνέβη, αμήνθηκες. Η υπέρπτυση πάνω από ελληνικό έδαφος, πάνω από τα νησιά μας, και σήμερα και χθες, έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχε ποτέ καθόλου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η ανοχή μας που είπατε δημιούργησε το επόμενο βήμα που είναι υπέρπτυση και μετά να ανέβουν και με τα πόδια επάνω οι Τούρκοι. Η υπέρπτυση λοιπόν δεν συνιστά εισβολή σε ελληνικό έδαφος και δεν απαιτεί την άμεση κατάρριψη του μη επανδρομένου μάλιστα αεροσκάφους, που ένα ελάχιστο οικονομικό κόστος θα έχει για την Τουρκία, αλλά επιβάλλει να περιμένουμε πολιτική εντολή για να ρίξουμε τον ντρόν που πετάει πάνω από τη Σάμο. Και άμα το ντρόν αρχίσει και πυροβολεί. Δυστυχώς, θέλει έγκριση από την πολιτική ηγεσία. Έτσι είναι δομημένη και αυτή είναι η λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Θέλει έγκριση από υπουργό αρχικά και φυσικά πρωθυπουργό. Άρα είναι καταργημένες οι ένοπλες δυνάμεις με αυτό που μας λέτε. Δεν υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις. Πώς δεν υπάρχουν, απλώς οι διαδικασίες είναι αυτές. Τους έχουμε δεμένους από παντού. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα και έχει και τη λογική του αυτό. Δεν είναι παράλογο. Αρκεί η ηγεσία μας, η πολιτική, και δεν αναφέρομαι στην παρούσα κυβέρνηση, μην πει κάποιος ότι τα βάζει με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, με όλες τις πολιτικές κυβερνήσεις. Το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας έθεσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, ζητώντας να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και το θέμα να συζητηθεί στη Σύνοδο του Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Είναι παράδοξο να συζητάμε για κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την Ουκρανία και να μην συζητάμε για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αφορά όλες τις πολιτικές κυβερνήσεις. Δεν μπορούν να λάβουν μία απόφαση η οποία να υπερασπιστεί στην πράξη η κυβέρνηση τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ακόμα και ο κύριος Δένδια, θα πω για τον παρόν υπουργό, την παρούσα χρονική περίοδο, Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος πιστεύω ότι πραγματικά κάνει ένα σοβαρό έργο, μένουμε πάλι στα λόγια. Ναι, μεν ενημερώθηκαν οι σύμμαχοί μας, ναι, μεν ενημερώθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο και όλοι οι άλλοι. Στην πράξη όμως η κατάσταση παραμένει ίδια. Η Τουρκία συνεχίζει να διεκδικεί όλο και πιο έντονα ελληνικό έδαφος.
Και τα λόγια μένουν λόγια. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε σημείο «Δεν ξεχνώ» για την Κύπρο. Καλά κάνουμε και δεν ξεχνούμε. Λέμε αλύτρωτες πατρίδες, μα θα γίνουν χαμένες πατρίδες με τη στάση και τη συμπεριφορά μας αυτή. Αφού δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας και της παθητικής στάσης που έχουμε. Έχουμε βαφτίσει το φόβο ως ψυχραιμία. Στην Κύπρο, είπατε προηγουμένως για την προπαγάνδα και γενικότερα που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούω πολλούς φίλους Έλληνες, λένε οι Τούρκοι, δεν έχουν διαφορές με μας. Η ηγεσία τους έχει διαφορές. Και λέω εγώ τώρα, αύριο μεθαύριο όταν θα σκοτωθούμε, θα ξεκινήσουμε ένα πόλεμο. Δεν θα πολεμήσουμε ούτε με τον Αγκάρ, ούτε με τον Ερντογκάν. Αυτοί, όπως στην Κύπρο το 1974, θα είναι στο Προεδρικό Μέγαρο και θα τρώνε γαρίδες. Ο Τούρκος, ο φίλος μας, ο ένας από εμάς, που είχε βγει και ένα τραγούδι παλαιότερα, εγώ Χριστό και εσύ Αλλάχ, αυτά τα τραγούδια τα περίεργα, ο Τούρκος, ο φίλος μας, βίαζε την Ελληνοπούλα, την Κυπριοπούλα στην Κύπρο. Δεν το έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο Πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν το παραμύθι να σταματήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα το προληπτικό χτύπημα, για να πάμε στο κυρίως μέρος της ερώτησής σας. Οι επιχειρήσεις και μια εμπόλεμη σύραξη με την Τουρκία δεν θα ξεκινήσει ξαφνικά. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, την οποία θα περιγράψω πολύ απλά. Θα δούμε δηλαδή με τα μέσα συλλογής πληροφοριών που έχουμε, θα δούμε στρατιωτικές μονάδες να πηγαίνουν προς τα παράλια, αεροσκάφη να πηγαίνουν σε χώρους διασποράς, δηλαδή να φεύγουν σε άλλα αεροδρόμια, μετακινήσεις διοικήσεων, θα υπάρχουν φάλαγγες οχημάτων, το λέω με απλά λόγια, προς τα σύνορα, και θα υπάρχει γενικότερα μια πολεμική προπαρασκευή. Όταν λοιπόν δούμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που πλέον η Τουρκία είναι έτοιμη να μας επιτεθεί, και αυτό φαίνεται λίγο πριν, μερικές μέρες πριν, εκεί θα πρέπει, ή όταν ο αποβατικός στόλος δούμε ότι πάει προς τα νησιά μας και έχουμε πληροφορίες ότι πάει να κάνει ενέργεια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση, θα πρέπει να βρεθεί επιτέλους ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος δημοκρατίας Έλληνας, που να πάρει την απόφαση και να πει «Τώρα χτυπάμε». Εάν οι Τούρκοι μας χτυπήσουν πρώτοι, ξεκινήσουν εμπόλεμη σύραξη πρώτοι, με δεδομένο ότι είναι πιο ισχυροί στρατιωτικά από εμάς. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, και θα έχουν και το πλεονέκτημα το ότι ο επιτιθέμενος πάντα επιτυχάνει αυτό που θέλει, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, είναι δεδομένο ότι θα απολέσουμε εθνικό έδαφος. Πρέπει επομένως να πάμε σε πρώτο προληπτικό χτύπημα. Να ενεργήσουμε και να προσβάλλουμε στόχους, όπως προβλέπουν τα σχέδιά μας, στην Τουρκία, ώστε να κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά στην στρατιωτική μηχανή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Θέλω να πω εδώ ότι πολιτικές εντολές περίμενε και ο Ναύαρχος Λιμπέρης, για τον οποίο είναι εξαίρετες όλες οι αξιολογήσεις και ό,τι έχω ακούσει και διαβάσει για αυτόν είναι τα καλύτερα για την ικανότητά του, την αφοσίωσή του στην πατρίδα, την αγάπη του για την πατρίδα, για τις σπουδές του, για τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, επειδή περίμενε τις εντολές, χάσαμε τα ίμια. Και νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή αυτό που συνέβη στα Ήμια και αυτό που έκανε ο Ναύαρχος Λιμπέρης, όπως είναι παράδειγμα προς αποφυγή και το τι συνέβη στην Κύπρο. Και θα ξαναναφερθώ στον στρατηγό Παραγιουδάκη, ο οποίος είπε ξεκάθαρα, εγώ στον Εύρο επί ημίων, αν δεχόμουν επίθεση, δεν περίμενα από πουθενά έντολες. Είχα κατεβάσει το τηλέφωνο, θα φτενεργούσα. Κάποτε λοιπόν, επειδή μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, τις ένοπλες δυνάμεις βασικά έχουν δέσει χειροπόδαρα, κατά τρόπο, οι πολιτικές ηγεσίες αυτής της χώρας, κατά τρόπο ώστε να οδηγηθούμε ντε και καλά σε παράδοση
εδαφών της Ελλάδας στην Τουρκία. Στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας συμμετείχαν το πρωί της Παρασκευής στη διακλαδική άσκηση Χρυσόμαλο Βέρας 2022 στο πεδίο βολής Ασκού Προφήτη. Η άσκηση προέβλεπε τη συνεργασία όλων των δυνάμεων για την επιβολή της ειρήνης σε μέρος όπου έχει γίνει εισβολή. Η άσκηση προέβλεπε τη συνεργασία όλων των δυνάμεων για την επιβολή της ειρήνης σε μέρος όπου έχει γίνει εισβολή και είχε απότερο σκοπό την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν. Νομίζω ότι πρέπει οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις επιτέλους να αξιοποιήσουν αυτό το απόλυτο πλεονέκτημά τους που είχαν πάντα έναντι όλων των άλλων στρατών, που είναι η πρωτοβουλία. Και να κάνουν αυτό που πρέπει, και ας έχουν, δεν πειράζει. Ο στρατηγός Φλόρος ας πάει στρατοδικείο να ρίξει τα ντρόν τα τουρκικά. Δεν πειράζει. Θα τον υπερασπιστούμε εμείς ο ελληνικός λαός, που θα καταλαβαίνουμε ότι έκανε το αντίστοιχο που έκανε ο Σαλιάρης, το αυτονόητο, και που θα τον εθέλουμε μετά όχι για ισόβιο αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, όποιον το κάνει, αλλά για ισόβιο πρωθυπουργό, γιατί θα ξέρουμε ότι αυτός έχει σαν σκοπό του τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της συλλογικής μας ελευθερίας. Διαφορετικά, άμα όπως μας το περιγράψατε περιμένουμε τις πολιτικές εντολές για να ρίξουμε τα ντρόν, θα πάμε σε εκείνη την πάρα πολύ ωραία περίοδο της ελληνοτουρκικής φιλίας του 1700. Πάρα πολύ ωραία περνάγανε οι Έλληνες τότε. Τους είχαν αφήσει, λέει, οι Τούρκοι και να έχουν τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους, δεν μας ενοχλούσανε. Στην περίοδο της ελληνοτουρκικής φιλίας του Οζάλ και της κυρίας Ρεπούση. Και επειδή εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να δω την πατρίδα μου σε ελληνοτουρκική δεσποτεία, τουρκική πάλι, και να προετοιμαζόμαστε μυστικά για να εξεγερθούμε, να απελευθερώσουμε πάλι από την αρχή την πατρίδα μας με τόνος αίμα, καλύτερα είναι να την κρατήσουμε ελεύθερη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτό που επανειλημμένως εγώ έχω πει, το έχει αρθρογραφήσει σχετικά και ο Κώστας Ογρίβας, το θέμα της παλαϊκής άμυνας και της διευρυμένης εθνοφυλακής, και θέμα για το οποίο μάλιστα ο κύριος Στεφανής, ο στρατηγός και ο πρώην ΙΦΕΘΑ, είχε κάνει συνέντευξη τύπου και είχε ζητήσει τη θεσμοθέτηση με νόμο και την διάδοση του θεσμού της πολιτοφυλακής, δηλαδή ακόμα και στα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στις πόλεις της κεντρικής Ελλάδας, ώστε να είναι και ο ελληνικός λαός έτοιμος να αντιπαρατεθεί σε μία τουρκική εισβολή, που όπως μας την περιγράψατε, άμα είναι Εύρος, Σάμος, Λέσβος, μαζί και Καστελόριζο, για περιμηθεί το, άντε να δεις τι θα προλάβεις και με το πανικό που θα κυριαρχήσει και με όλα τα σύνδρομα που έχουν ποτίσει τον ελληνικό λαό, ότι δεν αξίζει τον κόπο να πολεμήσεις. Η μισή λένε δεν αξίζει τον κόπο να πολεμήσει και η άλλη μισή λένε για ποιους να πολεμήσει, για τον Μητσοτάκη και για τον Τσίπρα κλπ. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι πολεμάμε για τον εαυτό μας, πολεμάμε για τα σπίτια μας, για τα παιδιά μας, για τους τάφους των προγόνων μας και ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς, όχι το ελληνικό κράτος που έχει καταληφθεί από μαριονέτες ξένων εθνικών δυνάμεων και δρά με στόχο την εξόδωση του ελληνικού λαού και το διαμελισμό του ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η ερώτησή μου είναι τι έχετε να πείτε και ποια είναι η γνώμη σας για το θεσμό της παλαϊκής άμυνας. Εγώ αυτό που προτείνω είναι να είναι ο ελληνικός λαός οπλισμένος από 14 έως 70 ετών. Όλοι μπορούν να κρατήσουν όπλο. Ο πατέρας μου είναι 83 και το κρατάει μια χαρά, σας πληροφορώ. Μπορεί. Όποιοι είναι υγιείς, 14 χρόνων τα παιδιά μας, κορίτσια, αγόρια επίσης, γυναίκες, άντρες, πρέπει να μπορούμε να είμαστε οπλισμένοι και να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την πατρίδα μας. Και επίσης για τη θητεία θέλω να σας ρωτήσω των ενόπλων δυνάμεων και την εκπαίδευσή τους. Εγώ είχα αρθρογραφήσει στο παρελθόν ότι πρέπει να κάνουν όλοι, να κάνουμε και τον εαυτό μου βάζω μέσα, εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων, όσο μπορεί ο καθένας μας, βέβαια, με την ηλικία του, με τη δραστηριότητά του, με την υγεία του κλπ. Αλλά προς τα εκεί να βαδίσουμε και οι καλύτεροι να κάνουν τη σκληρή εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων
είτε το επιλέγουν είτε δεν το επιλέγουν, γιατί είναι θέμα επιβίωσης του ελληνικού λαού. Δεν είναι θέμα τι μ' αρέσει, αν εγκρίνω το στρατό, αν τον αγαπάω κλπ. Εξάλλου, το αποδεικνύουν αυτό οι Ελβετοί που έχουν ειρήνη 1700 χρόνια από τότε, από το Μεσαίωνα και μετά δεν έχει κανείς επέμβει στην περιοχή αυτή και παρόλα αυτά είναι όλοι οπλισμένοι και εθνοφύλακες και με σχέδιο γνωρίζουν πού θα πάνε και τι θα κάνουν μέσα σε 24 ώρες πολεμάνε όλοι. Και βέβαια το Ισραήλ που είναι περικυκλωμένο από εχθρούς όπως είμαστε και εμείς όμως. Γιατί έχουμε πρόβλημα και με την Αλβανία και με τα Σκόπια. Φροντίσαμε να έχουμε πρόβλημα και με τη Λιβύη προκρίνοντας την τουρκική κυβέρνηση Σάρατζ έναντι του ελληνόψυχου Χαφτάρ και πάει λέγοντας. Τη γνώμη σας, στρατηγέ. Υπάρχει παλαϊκή άμυνα. Παλαϊκή άμυνα υφίστανται, συμπεριλαμβάνει δυνάμεις εθνοφυλάκων, πολιτικοφυλακής και μέσα σε αυτά είναι και σώματα ασφαλείας, πυροσβεστική, αστυνομία κλπ. Τώρα στους εθνοφύλακες και στους... οι εθνοφύλακες προβλέπεται να είναι ηλικίες από 18 μέχρι 60 ετών. Και κυρίως η αποστολή τους, πολιτοφυλάκων και εθνοφυλάκων, είναι κυρίως να αμυνθούν σε κατοικημένες περιοχές, σε κατοικημένους τόπους, όπως είναι τα νησιά μας, σε κάποιες περιοχές των μετόπιστεν για πιθανόν να πάνε εχθροί, να πάνε... να είναι στα μετώπιστα, ώστε να έχεις κάποιες δυνάμεις για να τους απομονώνεις, να τους αντιμετωπίζεις, για να μην αναλώνεις δυνάμεις από τον ενεργό στρατό. Και κάποια λιμάνια, αεροδρόμια, κυρίως όμως είναι για κατοικημένους τόπους και για ακτές παραλίες που βρίσκονται πλησίων των κατοικημένων τόπων. Και αναφέρουμε φυσικά στα νησιά μας. Θα μπορούσε σαφέστατα να είναι πιο δυναμική η παρουσία των εθνοφυλάκων, των πολιτοφυλάκων, σε ό,τι αφορά την παλαϊκή άμυνα. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ καλό το οποίο θίξατε και νομίζω θα πρέπει αρμοδίως να μελετηθεί, να γίνουν ανάλογες προτάσεις, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και πραγματική συμμετοχή, γιατί θυμάμαι σε κάποια νησιά καλούμε εθνοφύλακες ή κάποιους άλλους για κάποιες ασκήσεις και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σοβαρά κολλήματα σε ό,τι αφορά την συμμετοχή τους. Mm-hmm. Κολλήματα προσωπικά, που όχι κολλήματα από την υπηρεσία, για κάποιο λόγο δεν μπορούν να συμμετέχουν ή έχουν άλλες δραστηριότητες. Βαριούνται, κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί η ελληνική πολιτεία, και αυτό κάνουμε εμείς με αυτή την εκπομπή, αντιστρέφουμε την προπαγάνδα εφησυχασμού, απονεύρωσης και απονέκρωσης της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία έχει περάσει το μήνυμα ότι μην ανησυχείς, δεν θα έρθει κανένας βράδυ.